Απελπιστική είναι η κατάσταση στο Δήμο Βόλου, όπου σήμερα 1η Δεκεμβρίου έμειναν απλήρωτοι οι 600 περίπου μόνιμοι και με αορίστου χρόνου συμβάσεις εργαζόμενοι. Το μεσημέρι, ορισμένοι από αυτούς συγκεντρώθηκαν στο Δημαρχείο ζητώντας εξηγήσεις για την καθυστέρηση και καταγγέλλοντας ότι τα χρήματα που προορίζονταν για τη μισθοδοσία τους δόθηκαν στον καλλιτεχνικό οργανισμό. Τα δικά μας τα λεφτά τα δώσανε στον καλλιτεχνικό οργανισμό. Και εμείς περιμένουμε το αποθυματικό, ναι. Εμείς περιμένουμε από τον παρακαταθηκό. Έχουν κάνει, λέει, βήτα στην τράπεζα και θα μας τα δώσουν σε 3 μέρες. Αλλά το ράδιο Αρβίλα λέει ότι μπορεί να πληρωθούμε και 15 του μηνός. Μας λένε ότι τα λεφτά παρθήκαν από το παρακαταθηκό και δανείων, αλλά λόγω του βαλέρ της τράπεζας θα πρέπει να περιμένουμε 2 μέρες για να πληρωθούμε. Εμείς επιμένουμε στο αποθεματικό μας, το οποίο είναι των μονίμων και βάσει νόμου πρέπει να πληρωθούμε από το αποθεματικό μας. Οι εργαζόμενοι είναι ανάστατοι, καθώς αυτή η καθυστέρηση συμβαίνει για δεύτερη φορά μέσα στο 2010 και δεν τους καθησυχάζουν οι διαβεβαιώσεις ότι θα πληρωθούν μέχρι μεθαύριο Παρασκευή. Σήμερα μας λένε για την Παρασκευή, κάτι μας είπαν και για 15 του μηνός. Να τα πάρουμε όλα, αλλά δεν ξέρουμε αν θα τα πάρουμε. Θα τα πάρουμε όλα. 27 χρόνια υπάλληλος, δεν έχει ξαναγίνει, μόνο μία φορά, την περασμένη καθαρά Δευτέρα. Το αποθεματικό μας πρέπει να υπάρχει βάση νόμου 2 μηνών μέσα για να πληρωθούμε σε μια έκτακτη ανάγκη. Ο Δήμαρχος Βόλου διέψευσε ότι τα χρήματα που υπήρχαν για τη μισθοδοσία των εργαζομένων δόθηκαν στον καλλιτεχνικό οργανισμό και απέδωσε το πρόβλημα στη μη έγκαιρη καταβολή των κεντρικών αυτοτελών πόρων στο Δήμο. Από τη στιγμή που η χώρα περνάει αυτές τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, έχει επίπτωση και στους πόρους που παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Με 9 εκατομμύρια λιγότερα από πέρυσι, προσπαθούμε με καθημερινή, παρακολουθώντας όλα τα ποσά τα οποία μπορούμε και έχουμε, είτε από την κεντρική εξουσία είτε από τους ίδιους φόρους, να καλύψουμε τους μισθούς των εργαζομένων. Παρουσιάστηκε λοιπόν μια καθυστέρηση 3 ημερών. Όπως έγινε γνωστό, το απόθεμα που υπήρχε για τη μισθοδοσία των εργαζομένων δόθηκε για τις λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.